Σήμερα θα έχουμε ένα τρελό βίντεο. Τώρα θα έρθει ο Στάς και θα βγάλουμε μια βιντεάρα, μάγκες. Λοιπόν, θα σας εξηγήσω εγώ τώρα τι θα κάνουμε. Στάς είναι κάτω, ακούς? Ναι, μιλάμε κάτω. Μιλάμε κάτω. Όχι, τι είναι? Τι είναι? Ναι, βρε, δεν με νοιάζει πόσο κοστίζει, ρε. Θέλω ένα τεράστιο μπουκέτο λουλούδια. Αλλά μην το μάθει αυτό σε καμία περίπτωση η Μαρία. Σε παρακαλώ, εντάξει. Ωραία, τέλεια. Σε περιμένω αύριο. Τι, καλό! Το άκουσες! Τι! Ο Στάς θέλει να πάρει μπουκέτο με λουλούδια χωρίς να το ξέρει η Μαρία! Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι καλό ή είναι κακό? Πες μου! Κακό είναι, αφού θέλει να πάρει. Γιατί? Για άλλη κοπέλα, μάλλον! Εμείς τι κάνουμε, γιατί είμαστε άνθρωποι κουλτούρας, το ξέρεις να πάρει, το ξέρεις αυτό! Κάτω, πάρα πολύ κακό. Τι κάνεις, Στάς? Ναι, κατάλαβα. Έχω μια ιδέα. Κοίτα, εγώ πως κατάλαβα. Αν δεν θέλει να ξέρει η Μαρία, τότε Στάς έχει άλλη κοπέλα. Ναι. Ραφάριο, έχω μια ιδέα. Άκουμε, Ραφάριο. Ναι, ακόμα νωρίς, ε. Σκέφτομαι να πάμε, να παρακολουθήσουμε, να δούμε τι κάνει ο Στάς και να μάθουμε με σιγουριά. Και άμα κάνει κάτι κακό, θα το πούμε. Εμείς άνθρωποι κουλτούρα. Έτσι, ναι. Δεν γίνεται τέτοια πράγματα στην οικογένεια μας. Να ξέρετε, παιδιά. Παιδιά, άμα είστε κι εσείς άνθρωποι κουλτούρα, πατήστε το κόκκινο κουμπάκι να κάνετε μια εγγραφή. Και να βαϊβήσετε. Ναι. Και μην χάσετε ούτε ένα καλό βιντεάκι. Αλλά εμείς να τα βαϊβήσουμε. Τι ωραία μέρα σήμερα. Ραφάριο, κοίτα, βλέπεις? Садись быстрее, поехали! Кацай! Λοιπόν, Ραφάριο, πάμε να ακολουθήσουμε να δούμε πού πάει ο Στάς και τι θα κάνει τώρα. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω, άντρας, αλλά. Είμαστε άνθρωποι κουλτούρας. Ναι, και Μαρία σαν χρωστή διόσκια. Πολύ καλή κοπέλα, ναι. A few moments later. Σταμάτα. Ναι. Σταμάτησε κάπου. Πες μου, τι είναι η Μαρία αυτή που μπαίνει. Ραφάριο, είδες, πήρε τη Μαρία στο αμάξι, για ποιο λόγο? Αυτός έχει δύο ζωής. Διπλή ζωή. Κατάλαβες? Για ποιο λόγο? Αναρωτιέμαι, πάμε να δούμε που πάει. Θέλω να δούμε, σήμερα να ξέρουμε όλα. Ναι. Μην μπλέξουμε, Ραφάριο, σου λέω. Ναι. Later. Σαρή, πού το τρίβει? Νομίζω πάει στο Μπουένο, Ραφάριο. Κάπου εδώ, πάρκαρε εκεί, έχει πάρκινγκ μέσα, να μπες. Και εμείς πάμε μέσα? Μάλλον, ναι, πάμε αναγκαστικά. Σιγά. Ναι, σιγά, έτσι. Κάπου μακριά. Ναι, μακριά, αριστερά εκεί. Εδώ. Ωραία, ώστε, Ραφάριο. Μην αφήνετε. Γύρω. Α, ποτάρι. Πρέπει να γύρω, Ραφάριο. Ραφάριο, τι γίνεται? Πέρασα. Περίμενε ακόμα. Πάμε να δούμε. Πάμε. Ραφάριο, έλα εδώ. Έβαλες γυαλιά, βλέπω, έτσι, ναι. Εγώ δεν έχω κουκούλα, δεν πειράζει. Κράτα το κεφάλι έτσι. Ναι, πάμε στο Μπουένο μέσα σιγά. Πάμε. Ραφάριο, το πορτοφόλι του Στάς. Πορτοφόλι του Στάς, έλα να το κρύψουμε τα λεφτά όλα. Δικά μας λεφτά. Δεν γίνεται έτσι, φίλε. Ναι, ρε φίλε, δεν πειράζει. Μήπως, Ραφάριο, να περιμένουμε όταν έρθει η στιγμή να πληρώσει και να μην βρει το πορτοφόλι του. Καλή ιδέα, αλλά κρίμα λίγο σε εσά. Πάμε να δούμε τι κάνει. Τι να δούμε, πώς να δώσουμε. Αυτό μετά θα το σκεφτούμε. Άστο, πάμε πρώτα να δούμε τι θα παραγγείλει, τι θα κάνει κτλ. Πάμε, βάλε κουκούλα. Έτσι πάει. Τίποτα, κυρία μου. Καθίστε. Άντε. Ωραία. Άντε, Μαρία, τι λες τώρα να φάμε? Τι σου έχει διάθεση? Εγώ φέρνω μια σαλάτα πηγήση. Εγώ δεν πολύ πεινάω, οπότε. Πάμε, Ραφάριο. Λοιπόν, πρέπει κάτι να κάνουμε για να μας δει καθόλου. Και έχω μια ιδέα. Τι ιδέα έχεις? Έχω τη τσαντούλα μου περούκες. Κοίτα. Περούκες. Ναι, κοίτα τώρα θα τα βγάλω. Κοίτα. Έλα, μια περούκα. Και νομίζω έχω και άλλη μια. Περίμενε. Κάπου εδώ είναι. Η άλλη περούκα. Θα τις βάλουμε και σας δούμε σαλάτα κάτι καθόλου. Okay. Ωραία, Ραφάριο. Τώρα ο Στάς δεν μας κλάβει. Ναι. Και ξέρεις, σκέφτομαι, λέω, μήπως να κάνεις το περαστικό και να δώσεις στο Στάς το πορτοφόλι του. Και καλά, δεν θα είναι κρίμα να μην πληρώσει μετά και θα ντρέπεται. Ναι. Πήγαινε. Εγώ κάθομαι εδώ. Μάγκες, κάντε μια εγγραφή για εμάς. Όλη η εγγραφή. Και πολύ χαβίπι, θα πάω στο Ντουμπάι. Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε? Όλα καλά, πιστεύω, όλα καλά. Βρήκα ένα πορτοφόλι, μήπως είναι δικά σας, δεν ξέρω. Κοιτάξτε λίγο, παιδιά. Ωχ, ναι, το δικό μου είναι. What? Πού το βρήκατε αυτό? Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Και εσύ να σε καλά. Και εσύ να σε καλά. Τα λέμε, γεια. Yeah. Μαρία, τι γέλασες? Αυτή είναι γένεια. Ο άνθρωπος μας έφερε πορτοφόλι που το χάσε. Τι γέλασες? Τι δεν μπορείς, μην γελάς. Ένα αστείο, συγγνώμη. Σιγά το αστείο. Μαρία, πρέπει να του λες ευχαριστώ τον άνθρωπο. Πρέπει να του δείξεις respect, όχι να γελάς μαζί του, έλεος. Πόσο πορτοφόλι ήταν που έδωσε, είπαμε να ψηφίσουμε. Τον τούμπα ευχαριστώ, αλλά εσύ γελάς με αγένεια, έλεος. Δεν πειράζει, σε συγχωρώ, χαμπίδι μου.
Μπράβο, Ραφαέλο, είσαι πολύ καλό ηθοποιό. Τώρα θα καθίσουμε εδώ πέρα ναι. και θα κρύφα ακούμε τι λέει ο Στάς. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε. Ναι. Πράγμα, Δουδάκη. Ναι, να μάθουμε την αλήθεια. Αλήθεια! Πρώτα απ' όλα. Πω, Μαρία, πώς λέω που τρως γλυκά, εσύ και εγώ τρως σαλάτα. Αλλά και πάλι και σαλάτα κάνει καλό να ξέρεις. Φάει, φάει, μην τρέπεσαι, μην τρέπεσαι, κορίτσι μου. Μαρία, έχω κάνει στο τηλεφωνείο. Ποτέ ποτόν δεν θα φάω γλυκά. Ποτέ ποτόν. Ή ο Τιμόν, θα πάω να βγω με κοπέλα και βγαίνει με τους φίλους του. Τα λουμπάκο. Δεν είναι αστείο αυτό που κάνει, δεν είναι ωραίο! Παιδιά, εγώ δεν αντέχω. Θέλω να σηκωθώ και να. Ήρεμα, Ραφαέλο, να μιλήσω. Έχουμε δουλειά, είμαστε άνθρωποι κουλτούρας. Ο Τιμόντρε, πες με challenge, χάνει και κλαίει με τα κλαίει σαν κοριτσάκι. Ο Ραφαέλο, το παίζει μαφιόζο συνέχεια, νομίζω ότι είναι ο μάγκας. Μαρία, με παίρνει τηλέφωνο ο Ραφάρη, πρέπει να το απαντήσω. Συγγνώμη, δεν πάω λίγο να μιλήσω. Περίμενε. Ραφάρη, γιατί το παίρνει τηλέφωνο, Στάς. Πας καλά. Γιατί έχω πάρει τηλέφωνο. Αυτός λέει ότι ο Ραφάρη παίρνει τηλέφωνο. Εννοείται ότι εγώ είμαι εδώ και δεν παίρνω τηλέφωνο. Κάποιος άλλος. Ή κάποια άλλη. Πάμε να ακούσουμε τους. Έλα κορίτσι, τι κάνεις, καλά είσαι. Κι εγώ καλά, καλά. Ετοίμασε το τραπέζι για αύριο, αυτό το ρομαντικό τραπέζι. Μπράβο κορίτσι μου, μπράβο. Κορίτσι. Είσαι η καλύτερη να ξέρεις, η καλύτερη. Ανυπομονώ, ανυπομονώ πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ για την αυριανή μέρα. Αφού το έκλεισες τέλεια, τέλος, τέλος, ωραία. Τέλος, πρέπει να γυρίσω τη Μαρία. Μην της το πεις καθόλου όμως, εντάξει. Άκουσες τι είπε, άκουσες τι είπε. Εγώ άκουσα όλα. Μιλούσε με μια άλλη κοπέλα, δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι είναι άνθρωπος κουλτούρας, αλλά δεν είναι άνθρωπος κουλτούρας. Από εδώ και πέρα η ζωή δεν θα είναι είτε σαν προηγούμενο ποτέ ποτόν. Μας έκανε ρεζίλη για πάντα ο Στάς. Αυτός ήταν το καλύτερο, ένα από το καλύτερο γιος μου. Ένα από το καλύτερο, όχι ο καλύτερος. Ναι, ένας. Ναι. Και εσύ είναι καλός, δεν είναι τόσο άσχημος. Α, ευχαριστώ. Στάς, έρχεται. Ήταν ο Ραφάριο, χαζούλιζε. Με ρώτα και πάλι αν αύριο ανεβαίνει βίντεο. Με έχεις ζαλίσει ο Ραφάριο. Όλο με παίρνει τηλέφωνο κάθε μέρα. Τι θέλεις ο Ραφάριο. Τέλος πάντων, έλα, έλα ρομοράκι, φάει λίγο. A few inches later. Χόρτασα Μαρία. Λοιπόν, πάμε. Πάμε σπιτάκι μας. Πάμε. Παιδιά, πάμε να τους παρακολουθήσουμε. Πάμε, πάμε. Γεια, γιατί μου. Φτάσου, σχέσα. Έλα, Ραφαέλο, αυλά, ηρέμησε! Ηρέμησε, ηρέμησε, Ραφαέλο, ηρέμησε! Ηρέμησε, σε παρακαλώ! Τρεζί, Μινιά! Τρεζί! Ηρέμησε! Κοίτα, θέα Μαρία, πού σε πάω, ρε φίλε! Ραφαέλο, άκουμε! Είμαστε άνθρωποι κουλτούρας! Είμαστε άνθρωποι κουλτούρας! Μην είσαι σκληρός μαζί του! Δεν μπορώ να αντέχω τέτοια πράγματα! Σιω, φτάνει! Φτάνει! Ηρέμησε! Μια τσάσα περιπόλυνο, περιμένω το τσάσα περιπόλυνο, σιω! Ηρέμησε! Έλα εδώ, Ραφαέλο, έλα εδώ! Έλα, σα ρίξω την πόρτα! My queen! Στότσε! Ναι! Μαρία! Μαρία! Αυτός πηγαίνει με άλλη κοπέλα αύριο, να ξέρεις! Τι λες! Ναι! Το άκουσα! Μα μου είπε ότι δουλεύει όλη μέρα αύριο. Εσύ ποιος είσαι! Εγώ! Είμαι Ραφάριο! Ραφάριο, Μαρία! Αυτός πηγαίνει με άλλη κοπέλα. Γι' αυτό έχει δουλειά, γιατί βγαίνει με άλλη κοπέλα! Ναι, εμείς ακούσαμε και παρακολουθάμε! Ναι! Όντως τώρα, σοβαρά! Μαρία, ντρέπουμε για τη γιο μου σίγουρα! Αφήστε με! Αφήστε με να μιλήσω! Όχι! Ας να μιλήσω, είπα! Τι να πεις, άσε με μιλήσω, άσε με! Λοιπόν, αύριο 8 Μαρτίου! Ναι! Και αύριο εγώ ετοιμάζω έκπληξη τη Μαρία! Πήρα τηλεφωνό την αδερφή της να μου ετοιμάσει κάποια λουλούδια να μην της το πει ώστε είναι έκπληξη και ετοίμασα ένα τραπεζάκι πέσει ένα ρομαντικό για τη Μαρία! Είσαι σοβαρή ρε! Μαρία έλα εδώ Μαρία! Στάς, τελικά είσαι όντως άνθρωπος κουλτούρας! Μα πού είναι γιος μου! Θα κάνω κάτι τέτοιο ρε Μαρία! Ραφάριο, είσαι βλάκα στο αύριο 8 Μαρτίου! Είστε χαζί ρε! Εγώ δεν ξέρω 8 Μαρτίου αύριο! Μου χαλάσατε όλη την έκπληξη τώρα! Ευχαριστώ πάρα πολύ ρε! Άιντε φύγετε από εδώ! Μη με... αφήστε με! Άρε ρε φορή μου, μπα, αύριο 8 Μαρτίου είναι, δεν το ξέρεις εσύ! Εσύ μου είπες κάτι βλακίες με λουλούδια, με Στάς! Μα εσύ το άκουσες αυτό! Εσύ μου είπες, εσύ είπες! Παιδιά! Λοιπόν παιδιά, αυτό το βίντεο, άμα σας άρεσε βάλτε ένα like! Κάντε εγγραφή παιδιά, αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, καμπανάκι, στραβά βέβαια! Και παιδιά, τα λέμε!